Πάω στον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, ο οποίος είναι καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας στο Πάντιο και επίσης στην Πάντοβα, στη Ρώμη, στο Μιλάνο, στο Λαϊκό Πανεπιστήμιο Φεντεριτσιάνα της Ρώμης, καθώς και στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Είναι ο κύριος Απόστολος Αποστόλου και θέλω να σας πω ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που η δημόσια εκφορά λόγου μέσα από άρθρα και αναλύσεις το τελευταίο διάστημα καλύπτει, και αυτό μου άρεσε σε έναν πανεπιστημιακό δάσκαλο, όλο το φάσμα του ενδιαφέροντος. Δεν είναι μονήρης δηλαδή, αυτό προσπαθώ να πω, και νομίζω ότι πια οι συζητήσεις με το ρυθμό που έχει πάρει και τον καταιγισμό η πληροφορία δεν μπορεί να είναι σε ένα και μόνο πεδίο. Πρέπει να γίνονται πολυθεματικά και κυρίως διαθεματικά, παιδιά, διότι αλλιώς θα χάσουμε την μπάλα εμείς και οι από πάνω θα πηγαίνουν με το δικό τους ρυθμό. Όπως σας το είπα και στην αρχή της σημερινής εκπομπής, τα πάντα πια θυσιάζονται στην επικοινωνία και το πρόβλημα είναι ότι η επικοινωνία δεν υποκαθιστά την πολιτική. Είναι ακόμη χειρότερο, η επικοινωνία έχει αρχίσει να υποκατιστά και την ίδια την κοινωνία, διαφορώντας για τις ανάγκες της, τις αγωνίες και τα προβλήματά της. Κύριε Αποστόλου, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Σαχίνη. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα στη συχνότητα. Ευχαριστώ και εγώ. Έχει όντως η επικοινωνία υποκαταστήσει την πολιτική με τη συνένεση και των μέσων ενημέρωσης? Και πολύ περισσότερο έχει υποκαταστήσει την ίδια την κοινωνία, γιατί είπα εγώ σήμερα ότι το πιο κρίσιμο είναι αν θα έχουμε διαχωρισμό κράτους και δημοσιογραφίας, όχι κράτους και εκκλησίας. Είναι απολύτως έτσι όπως τα λέτε. Είναι ένα ζήτημα που το έχει βάλει πολύ παλιά ένας στοχαστής στη Γαλλία, ο Μποντριγιάρ, και μιλούσε για την έκταση της επικοινωνίας, που σημαίνει πως η επικοινωνία πλέον καλύπτει τα πάντα. Καλύπτει τη δημοσιογραφία, καλύπτει την επιστήμη, καλύπτει την νομοθεσία. Επομένως, έχετε απολύτως δίκιο σε αυτό που λέτε, ότι μας έχει καλύψει πλέον αυτό το κύμα της επικοινωνίας. Έτσι, και το βλέπουμε πολύ ζωντανά με το τελευταίο θέμα, δηλαδή το γάμο και την τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών, που μονοπολεί εδώ και μέρες όλα τα μέσα ενημέρωσης, παρουσιάζοντας όλα τα άλλα θέματα, το είπατε κι εσείς, εξωτερική πολιτική, υγεία, εκπαίδευση, τα παραμερίζει όλα τα άλλα θέματα και βλέπουμε σε καθημερινό επίπεδο, από lifestyle εκπομπές έως δελτία ειδήσεων, τα δελτία ειδήσεων να πω ότι πλέον έχουν γίνει μόνο θεματικά, ότι το κεντρικό θέμα είναι ο γάμος και η τεκνοθεσία των ομόφυλων ζευγαριών στον ορίζοντα ενός προοδευτισμού. Μισό λεπτό, κύριε Αποστόλου, γιατί θα πούμε πολλά σήμερα. Ναι, έχετε δίκιο εσείς. Αλλά εγώ θα το προχωρήσω περισσότερο. Χθες, τα πρώτα 22 λεπτά, προσέξτε, στη δημόσια τηλεόραση, ήταν όντως αυτό το θέμα, εκ των οποίων 22 λεπτά ήταν 16 λεπτά ανάλυση του φροντιστηρίου στους κυβερνητικούς βουλευτές. Αυτό μονοπολούσε θεματολογικά τη δημόσια τηλεόραση. Αφήστε την ιδιωτική τώρα. Είναι όχι ότι την καθαγιάζω, δεν λέω το ανάποδο, αλλά η δημόσια τηλεόραση αφιερώνει 22 λεπτά, εκ των οποίων τα 16 ασχολούνται με ένα φροντιστήριο πολιτικού κόμματος. Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Μας απασχολεί μόνο το φροντιστήριο του πολιτικού κόμματος από την καθηγήτρια την κυρία Φουντεδάκη, η οποία εμφανίστηκε και σήμερα το πρωί και έλεγε για τα μαθήματα του φροντιστηρίου στα μέλη της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή στους κοινοβουλευτικούς της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ ερχόμαστε σε κάποιες αντιφάσεις, γιατί αν ακούσατε και τον Πρωθυπουργό, έφτασε σε μια συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ να περιορίσει λίγο το θέμα, να μην επεκταθεί περαιτέρω. Για παράδειγμα, δεν μίλησε για γονέα 1 και γονέα 2, πράγμα όμως που συμβαίνει στα σχολικά βιβλία. Στα σχολικά πλέον βιβλία υπάρχουν οι όροι γονέας 1 και γονέας 2. Γιατί ακριβώς? Διότι περιορίστηκε ο κύριος Πρωθυπουργός. Γιατί η ελληνική πολιτεία με το νόμο 4.800 το 21 προώθησε ενεργά τη συνεπιμέλεια για την ισόρροπη ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών με πατέρα και μητέρα. Έτσι. Ακόμη και σε περίπτωση διάλυσης της οικογένειας. Ενώ σήμερα υπάρχουν κάποιες φωνές που μιλούν
για προώθηση ενός νομοθετήματος που θα ακύρωνε την πατρική και τη μητρική παρουσία. Εντάξει, αυτό είναι ένα πολύ βασικό ζήτημα το οποίο το ξεπερνούμε με πολύ ευκολία. Επιπλέον διαπιστώνουμε ότι πια έχουν τα κόμματα, βλέπουμε ότι υπάρχει ένας κλειδονισμός στα κόμματα. Έτσι. Ένας κλειδονισμός το οποίο διαφαίνεται σαφέστατα στη Νέα Δημοκρατία, με το 50+ των βουλευτών να μην ψηφίζουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Το ίδιο συμβαίνει, αλλά όχι με αυτό τον αριθμό των βουλευτών στο ΣΥΡΙΖΑ και περίπου στους 7 βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Είναι ένα θέμα το οποίο ταλανίζει το πολιτικό σύστημα, το οποίο όμως είναι και πρόβατζ γενεράλε. Προσέξτε τι θα σας ρωτήσω. Για συνενέσεις σε πολύ βαθύτερα ζητήματα που άπτονται ακόμη και τις λεγόμενες κυριαρχίες της χώρας. Βεβαίως. Είναι. Βεβαίως. Τα πολιτικά κόμματα πλέον έχουν μπει σε μια διαδικασία να αποφασίζουν από κοινού. Δεν υπάρχει μόνο ένα κόμμα που αποφασίζει. Είναι όλα τα κόμματα μαζί που αποφασίζουν. Θα το δούμε και παρακάτω με την εξωτερική πολιτική. Αυτό που σας άκουσα που είπατε λίγο πριν. Δηλαδή θα δούμε ότι και εκεί θα υπάρχει μια συνεννόηση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων ώστε να περάσουμε σε μια μοιρασιά στο Αιγαίο. Θέλω, επειδή η εκπομπή αυτή έχει μια τάση να πηγαίνει μαζί με τους ακροατές. Έτσι. Πολλοί μου λένε, άσε τους ακροατές, ρώτασε. Όχι. Όχι. Θα ρωτούμε μαζί με τους ακροατές. Λέει ο Βαγγέλης, ξεκινώ από τον Βαγγέλη. Ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αποστόλου, έχει ξαναδεί ποτέ παγκόσμια, αλλά κυρίως στην Ελλάδα, μια κυβέρνηση που πήρε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε εκλογές, 41%, αν και δεν φαίνεται λέει στην κοινωνία, και μια ανύπαρκτη αντιπολίτευση, έχει μήπως συνέπειες σε αυτή η κατάσταση ή γίνεται βολικό άλοθη για την κοινωνία? Λοιπόν, αυτά τα τεράστια ποσοστά δεν υπάρχουν. Αν το ψάξουμε, και έχω αρθρογραφήσει σχετικά, δεν θα το βρούμε. Αυτή τη μεγάλη διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν θα τη βρούμε πουθενά. Ωστόσο βλέπουμε πως και αυτή η πλειοψηφία πολλές φορές είναι αδύναμη να χειριστεί μεγάλα ζητήματα, όπως και τώρα είναι αδύναμη να διαχειριστεί το συγκεκριμένο θέμα. Και βέβαια έχουμε και άλλα θέματα, όπως είπαμε, εξωτερική πολιτική, έχουμε ΕΣΥ με την υποχρηματοδότηση και την υποστελέχωση, έχουμε το θέμα της παιδείας, με το οποίο η παιδεία βρίσκεται σε ένα κακό χάλι και περνάμε σε μια ιδιωτικοποίηση της παιδείας χωρίς συγκεκριμένους όρους. Λοιπόν, σε όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα η Νέα Δημοκρατία έχει την ανάγκη και των άλλων δυνάμεων. Δηλαδή έχει ανάγκη και του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ανάγκη και του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα. Άρα εδώ τι γίνεται, τι να καταλάβει ο πολίτης? Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει το παιχνίδι είναι στημένο και από πριν ξεπουλημένο. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Ναι, αυτό συμβαίνει. Λυπάμαι που το λέω, αλλά συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει ότι στη φάση αυτή υπάρχει μια κοινή συνεννόηση και θα συμπλέψουν μαζί σε όλα. Έτσι, όταν λέμε σε όλα, εννοώ όλα τα παραπάνω που προανέφερα. Ωραία. Δεν θα υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Λέει εδώ ο Νικόλας, καλημέρα. Μήπως εξοραίζουμε, λέει, τις έννοιες, κύριε Αποστόλου, και τα συμβαίνοντα, χρησιμοποιώντας λέξεις όπως επικοινωνία? Γιατί δεν λέμε ότι η μονοθεματική κατευθυνόμενη προβολή συγκεκριμένων θεμάτων με συγκεκριμένη συχνότητα και ύφος είναι αυτό που ονομάζουμε προπαγάνδα? Αυτή είναι η λέξη, λέει, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να χρησιμοποιούμε. Διότι εδώ καίγεται το κοσμάκι από την ακρίβεια, τη φτώχεια, τα ενίκια. Και επισκέπτομαι ένα ζευγάρι με το οποίο γνωρίζομαι και 7 μήνες πίσω, δεν φταίει το ζευγάρι, για να πω για την κατοικία την ίδια στιγμή που τα φαντς κάνουν πάρτι στη χώρα. Αυτό ακριβώς είναι και επικοινωνία. Ναι, η επικοινωνία έχει μια σχέση με την προπαγάνδα. Αυτό το ξέρουμε πολλά χρόνια πριν, από τότε που ιδρύθηκε η προπαγάνδα από την Καθολική Εκκλησία. Αυτό το γνωρίζουμε. Λοιπόν, καλύπτει όλη την επικοινωνία. Το είδαμε χθες στις τηλεοράσεις μας και είδαμε τον Πρωθυπουργό να βρίσκεται με ένα ζευγάρι σε μια σκηνοθετημένη συζήτηση και να φτάνουν έτσι να προσπαθούν τα πράγματα να τα εξοραίζουν. Και τα είχαν εξοραίσει με πολύ ωραίο τρόπο.
Αυτό το βλέπουμε συχνά με τον Πρωθυπουργό και όχι μόνο με τον Πρωθυπουργό. Το είδαμε και με τον κύριο Κασελάκη. Λοιπόν, τι βλέπουμε, να χαιρετούν τον κόσμο, να δείχνουν μια οικειότητα με αγκαλιές, να φωτογραφίζονται. Όλα αυτά λοιπόν έχουν το συγκεκριμένο στόχο. Έχουν ένα στόχο ούτως ώστε η επικοινωνία να καλύψει πλέον την πολιτική, αυτό που είπαμε εξ αρχής. Δεν υπάρχει πια πολιτική με γνώμονα αιτήματα, με γνώμονα συμφέροντα. Υπάρχει μια επικοινωνία. Στο όνομα της επικοινωνίας γίνονται όλα. Δεν θυμόμαστε και από τους προηγούμενους, αλλά και από την ίν κυβέρνηση, γιατί είχε εξαντλήσει πλέον την τετραετία και έχουμε μπει σε, πλέον σε 5 χρόνια. Δεν θυμόμαστε πόσο επικοινωνιακά λειτουργήσαν σε όλα τα μεγάλα θέματα. Γράφετε εσείς σήμερα με αφορμή την ιστορία του γάμου και της τεκνοθεσίας που λέτε ότι έχει καταλάβει, και είναι αλήθεια αυτό, το μείζωνα χώρο της ενημέρωσης, ότι το βασικότερο πρόβλημα με τα κόμματα, μου έκανε εντύπωση αυτό, είναι ότι οι απόψεις τους εκφράζουν μια αρχαιολογία. Δεν κάνετε καμία διάκριση στα κόμματα, αλλά με ένα πείσμα λέτε αδιάλυτο. Πιστεύουν ότι πραγματοποιούν μια καθολική μεταξίωση της κοινωνίας. Εμένουν στη λογική ενός προοδευτισμού, ο οποίος είναι περισσότερο θυμικός, υποβιολημιαίος, εξάλλου ιστορική προέλευση λέει της διάκρισης των όρων προοδευτισμού και συντηρητισμού έχει ξεπεραστεί και η σημασία τους περιορίζεται μόνο σε μια λεκτική εμφάνιση. Ακόμη και έτσι, θέλω να σας ρωτήσω, καλά πιστεύουν ότι πραγματοποιούν καθολική μεταξίωση της κοινωνίας, όταν η κοινωνία δεν έχει να ζήσει, κύριε Αποστόλου? Νομίζουν ότι αυτοί εκπροσωπούν με το αφήγημά τους, ως τι, ως καθοδηγητές, με το άλλο τους αφήγημα την κοινωνία? Ναι, με το άλλο αφήγημα, κοιτάξτε, αυτοί υιοθετούν μία ατζέντα. Και αυτοί είναι της παγκοσμιοποιημένης αντίληψης. Λοιπόν, επομένως εφαρμόζουν αυτή την ατζέντα. Τι θέλει ο κύριος Μητσοτάκης? Μας το είπε ήδη και στη συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ. Να εμφανιστεί ως ο μεγάλος μεταρρυθμιστής. Όχι δικών του προσωπικών ιδεών ή του κύκλου του, αλλά της ατζέντας της ευρωπαϊκής, της παγκοσμιοποιημένης αντίληψης. Επομένως, σε αυτή την προοπτική πηγαίνουμε, την ίδια ατζέντα, και γι' αυτό έχουν μείνει και τα άλλα κόμματα χωρίς ατζέντα, εκφράζει και ο ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζει και το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, επομένως, παίζουν ένα παιχνίδι ενός προοδευτισμού που ήδη έχει εξαντληθεί, όπως έγραφαν και ο Ζαν Γκρινιέ, ο Ρενουβιέ, ο Τζορτ Σορέλ, έχει πλέον σβήσει και αντιπροσωπεύτηκε ως δόγμα κατά την εποχή της αστικής παντοδυναμίας, της αστικής εξουσίας. Έτσι, αυτά σήμερα δεν υπάρχουν. Ωστόσο, στο όνομα αυτού του προοδευτισμού φτιάχνουν ένα θυμικό προοδευτισμό με αναζήτηση να φέρουν την ατζέντα και να την εφαρμόσουν της παγκοσμιοποιημένης αντίληψης. Που σημαίνει ότι η κοινωνία πάει πού? Εδώ μου γράφουν πολλοί, η κοινωνία είναι ανεύθυνη κατά τον κύριο Αποστόλου σε όλο αυτό το παιχνίδι. Η κοινωνία σε κάποια πράγματα είναι απληροφόρητη. Και η κοινωνία έχει δείξει ότι είναι μια κοινωνία του καναπέ. Έχει δείξει ότι σε αυτό το σύστημα της ανακύκλωσης, γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα πολιτικό σύστημα ανακύκλωσης, δεν συμμετέχει, είναι έξω. Και όχι μόνο δεν συμμετέχει και είναι έξω, αλλά δεν κάνει και προσπάθειες να ανατρέψει τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική μας σκακέρα. Παραμένει δηλαδή έξω από τα πολιτικά δεδομένα. Ναι, αλλά η ίδια κοινωνία, άμα συζητήσετε σε παρέες, κάνει τις διαπιστώσεις και με πιο τραχή τρόπο που κάνετε εσείς. Πώς κάνει γίνεται τις αυτό? Διαπιστώσεις, ναι. Βεβαίως. Πώς βεβαίως, γίνεται, κύριε Σαχίνη, κάνει τις διαπιστώσεις, αλλά από τη διαπίστωση έως την πράξη απέχουμε. Και εδώ απέχουμε έτη φωτός. Δεν μπορείς να κάνεις αυτές τις διαπιστώσεις και στη συνέχεια να δίνεις τόσο ισχυρές πλειοψηφίες. Μου λέει κάποιος εδώ, το γεγονός ότι δεν υπάρχει εναλλακτικό αφήγημα στο δυτικό κόσμο, ακόμη και σε καθυστερημένες, σε εισαγωγικά μου το γράφει, περιοχές όπως η Ελλάδα του δυτικού κόσμου. Την ίδια ώρα η κατάσταση δεν είναι καλύτερη στην Ευρώπη. Οι αγρότες φτάσαν στην πύλη του Βραντεβούργου στη Γερμανία, δεν ακούσαμε και πολλά πράγματα, λέει, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην Ιταλία, νεοφασίστες κατά χιλιάδες σηκώνουν τη δεξά με το φασιστικό χαιρετισμό. Αλλού είναι τα προβλήματα της τροφής. Αλλού είναι τα προβλήματα του μην αναπνέεται για το ανθρακικό αποτύπωμα.
Όλα αυτά, κύριε Αποστόλου, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Να αντιμετωπιστούν πώς? Θα μπορούσαν να έχουν ένα κοινό συντονισμό όλες οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, ούτως ώστε να κατεδαφιστεί αυτό το έκτρωμα. Παλαιότερα, ξέρετε, καταφεύγαμε ή στην ουτοπία ή στην εσκατολογία. Σήμερα δυστυχώς είμαστε βυθισμένοι μέσα στη δυστοπία και δεν λέμε να βγούμε από αυτή την δυστοπία. Και ο πολίτης, ο Έλληνας, ο Ιταλός, ο Γάλλος, ο Γερμανός, σε κάθε περίπτωση ζει εκεί. Γιατί? Διότι κοιτάξτε κάτι. Ας θυμηθούμε λίγο πώς οργανώθηκαν οι κοινωνίες. Οι κοινωνίες οργανώθηκαν με δύο δυνάμεις. Η μία δύναμη ήταν οι ενοποιητικές πρακτικές των κοινωνιών, εννοούμε πάντοτε οι δυτικές κοινωνίες, και οι άλλες ήταν οι διαιρετικές πρακτικές των κοινωνιών. Οι ενοποιητικές πρακτικές των κοινωνιών ήταν πάντοτε το θέαμα. Από το ρωμαϊκό θέαμα έως και το σημερινό θέαμα στη τηλεόραση ή αλλού, δεν απέχουμε πολύ. Είμαστε ακριβώς εκεί. Σε κάποιες φάσεις όμως υπήρχαν και ενοποιητικές πρακτικές της επαναστατικής αντικειμενικοποίησης. Σήμερα αυτές οι πρακτικές μας λείπουν. Απέναντίας, ξέρουμε, οι διαιρετικές πρακτικές είναι τα τραπεζικά καρτέλ, είναι τα μέσα ενημέρωσης, είναι ο πλούτος, είναι όλα τα υπόλοιπα. Επομένως, θα πρέπει να ξαναβρούμε πάλι την επαφή μας με τις ενοποιητικές πρακτικές της επαναστατικής αντικειμενικοποίησης. Αυτό, κατά τη γνώμη σας, δείχνει πού έχει οδηγηθεί ο δυτικός κόσμος, δηλαδή... Ακριβώς, πού έχει οδηγηθεί ο δυτικός κόσμος. Να σας πω και κάτι άλλο. Συζητούμε πάρα πολύ για το θέμα των ομοφυλόφιλων ζευγαριών, των ομόφυλων ζευγαριών. Έχουμε ξεχάσει λίγο τι μας έλεγε ο Φρόιντ, ο οποίος ανησυχούσε αρκετά για την εξέλιξη της κοινωνίας μετά την πλήρη σεξουαλική χειραθέτηση. Ο Φρόιντ, σας λέω και πάλι. Οπότε και έβαζε ένα θέμα και έλεγε ότι μπορεί αργά ή γρήγορα να φτάσουμε στην κατάργηση της οικογένειας, πράγμα που εμένα, έλεγε ο ίδιος, με ανησυχεί πάρα πολύ. Αυτά μας γράφει στο βιβλίο του «Πολιτισμός, πηγή δυστυχίας». Λοιπόν, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι σήμερα, αν επικαλεστεί κάποιος ακόμη και το Φρόιντ, να δείτε που έχει φτάσει η προπαγάνδα για να το συνδέσω με τα προηγούμενα, θα έρθουν και θα πούν ότι ξέρεις κάτι, αγαπητέ μου, ο Φρόιντ ανήκει σε μια πατριαρχική αντίληψη. Το ίδιο δεν συμβαίνει και με το Τσε Γκεβάρα. Το ίδιο δεν συμβαίνει όταν ο Τσε Γκεβάρα έγραφε σε κάθε κείμενό του από κάτω «Ζήτω η πατρίδα». Πού κατατάσσεται πλέον ο συγκεκριμένος? Πού το κατατάσσουν? Θέλω να πω ότι έχει εφευρεθεί ένα καινούριο λεξιλόγιο, κάποιες και αντιλήψεις, που οτιδήποτε μέχρι τώρα ο δυτικός πολιτισμός είχε φέρει ως καταξίωση, απορρίπτεται. Αυτό είναι ακριβώς που ανέφερα προηγουμένως. Έχουμε περάσει από την ουτοπία και την εσκατολογία στη δυστοπία. Άρα ζούμε τον κανόνα της λεγόμενης πολιτικής ορθότητας που είναι προκαθορισμένη από συγκεκριμένα κέντρα, αυτό μου λέτε? Ακριβώς. Είναι από συγκεκριμένα κέντρα. Δεν μπορείς να ξεφύγεις από την πολιτική ορθότητα. Έτσι, είναι μια απόλυτη κουλτούρα. Εντάξει, κατά τον ίδιο τρόπο λειτουργούμε και σε στιγμές της ζωής μας, όταν πρέπει να παίξουμε συγκεκριμένους ρόλους, όταν πρέπει να έχουμε συγκεκριμένες ταυτότητες, όταν πρέπει να λειτουργούμε με συγκεκριμένα στερεότυπα. Και πολλό μάλλον θα σας έλεγα το εξής: σε μια Ελλάδα που έχει πάρα πολλά προβλήματα, να σας θυμίσω ότι ουδέποτε εμείς μεγάλες προσωπικότητες δεν τις εκτιμήσαμε δεόντως. Να πω ότι ο Ελευθερόπουλος, ο οποίος ήταν μια ξεχωριστή μορφή του μαρξισμού, καθηγητής στη Ζυρίχη, που το έργο του ήταν το σημαντικότερο φιλοσοφικό έργο σύμφωνα τουλάχιστον με κορυφαίους στοχαστές της εποχής, πέθανε άγνωστος και γράψανε κάτι ψηλά στις εφημερίδες όταν έφυγε από τη ζωή. Να σας πω ότι ήταν εκείνος που όταν έμπαινε στο αμφιθέατρο της Ζυρίχης υπήρχε μέσα στο ακροατήριο και ο Λένιν και ο Μουσολίνη. Να σας πω ότι τι είχε περιγράψει ο Πλεχάνοφ για την περίπτωση του Ελευθερόπουλου. Τον θυμήθηκε μήπως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος? Έκανε κάποιο αφιέρωμα? Σαφέστατα όχι. Να σας θυμίσω για το Μουστοξίδη, ο οποίος θεωρείται μια κορυφή πάνω σε θέματα της αισθητικής, ο ιδρυτής δηλαδή της αντικειμενικής αισθητικής στην Ευρώπη, που ήταν εφάμιλος την εποχή εκείνη με τον Μπερξόν και ζήτησε μια άμυστη θέση στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και δεν του την έδωσαν. Και στη συνέχεια, για να ζήσει ο άνθρωπος, πούλησε το πασίγνωστο νησάκι του, το Σκορπιό. Θέλω να δείξω με αυτό ότι η ελληνική κοινωνία έχει μια εκκρεμότητα στην αξιολόγηση κάποιων προσώπων και κάποιων δυνατοτήτων που μέχρι τώρα σήμερα πάσχει. Γι' αυτό βρίσκει έδαφος όλος αυτός ο μηχανισμός και όλες αυτές, με όλες αυτές τις σχηματοποιήσεις και τις υπεργενικεύσεις να έρχεται και να μας βάζει θέματα προς συζήτηση και μετά στη συνέχεια να τα υλοποιεί. Θέλω να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Ήταν μια εισαγωγική καταρχάς επαφή. Θα επιστρέψω, γιατί υπάρχουν τα ζητήματα της καθημερινότητας για τα οποία γράφεται με έναν ιδιαίτερο τρόπο, πρέπει να το πω, ο οποίος συντριγκάρει τον αναγνωστή και προτρέπω να δουν άρθρα του κυρίου Αποστόλου, ανεξάρτητα από το ποιος συμφωνεί, ποιος διαφωνεί. Η δημόσια έκθεση είναι και για να συμφωνείς και για να διαφωνείς, και ο κύριος Αποστόλου το ξέρει αυτό. Σας παραδίδω πάλι στους ακροατές. Λέει εδώ ο Νίκος: ακούω από συναδέλφους του κυρίου Αποστόλου πως η κοινωνία δεν έχει ευθύνη, γιατί δεν της δίνουν άλλες επιλογές, και πως το μόνο που μπορούμε να τις καταλογίσουμε είναι ότι με την ψήφο της νομοποιεί το σύστημα. Ρωτώ λοιπόν, η κοινωνία δεν μπορεί να αναλάβει την πρωτοβουλία και να δημιουργήσει, να βγάλει μέσα από τα σπλάχνα τις επιλογές που δεν της προσφέρουν, και αν δεν το πράττει, τότε αυτό δεν είναι πρωταρχικά και αποκλειστικά δική της ευθύνη? Βεβαίως, θα συμφωνήσω μαζί του. Θα πω ότι η κοινωνία δεν είναι μόνο να ψηφίζει κάθε 4 χρόνια. Η κοινωνία είναι κοινωνία δράσης. Το ζήτημα είναι το εξής. Μπορούμε σήμερα να σηκώσουμε το βάρος των γεγονότων? Μπορούμε σήμερα σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε να δώσουμε λύσεις? Το πολιτικό προσωπικό έχει αποδείξει πως δεν μπορεί. Εμείς ως πολίτες μπορούμε να το καταφέρουμε? Ή μήπως το ζήτημα είναι ότι υπάρχει ένας συμβιβασμός που έχει εγκατασταθεί τόσο στην πολιτική ζωή όσο και στην κοινωνική ζωή? Μήπως υπάρχει μια συμβατική ηθική που μας έχει απορροφήσει? Έχω την εντύπωση πως βρισκόμαστε εκεί. Έχουμε απορροφηθεί από αυτή τη συμβατική ηθική. Έχουμε απορροφηθεί από αυτόν τον συμβιβασμό της ζωής, αυτή την περιττή δοσοληψία της ζωής, όπου όλα γίνονται κατασκευές. Ξέρετε, η πολιτική σήμερα λειτουργεί με τους όρους της θεωρίας του κονστρουκτιβισμού. Δηλαδή έχουμε πολιτικές, κονστρουκτιβιστικές πολιτικές καλύτερα. Που τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πως η πολιτική φτιάχνει κάποιες, κατασκευάζει καλύτερα, για να είμαστε πολύ πιο σωστοί, κατασκευάζει κάποια γεγονότα, κατασκευάζει κάποιες λύσεις, έτοιμες λύσεις. Ο πολίτης λοιπόν, μέσα σε αυτό το συμβιβασμό με τη ζωή του, μέσα σε αυτή την περιττή δοσοληψία που ανέφερα και προηγουμένως, έχει καθίσει στον καναπέ και περιμένει έτοιμη τη λύση. Ακόμη και τη στιγμή που πλήττεται, διαπιστώνομαι, γιατί αυτό είναι εντελώς εξωφρενικό, να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν κάνει μια διαδήλωση για την ακρίβεια. Είμαστε η μόνη χώρα. Βλέπουμε τι γίνεται στη Γερμανία, βλέπουμε τι γίνεται στην Ελλάδα, βλέπουμε πάνω κάτω και τι γίνεται και στη Γαλλία, γιατί εκεί έχουν και άλλα προβλήματα. Μόνο. Εγώ θα σας έλεγα και στην Ολλανδία και στην Αυστρία μου λένε, και στη Σλοβακία εσχάτως, ο νουκέστη ο αριθμός. Και στην Ιταλία έχει. Και στην Ιταλία έχει. Ναι. Άρα λέτε ότι εδώ κάτι άλλο είναι. Εδώ κάτι άλλο είναι. Μήπως έχει ιτηθεί ο Έλληνας πολίτης από την εποχή των μνημονίων και στη συνέχεια ήρθε μια μεγάλη ήττα με την πανδημία, όπου εκεί εφαρμόστηκε με απόλυτο έλεγχο εκείνο το όραμα του Καρλ Σμιτ, δηλαδή του Γερμανού νομοθέτη που υπερασπίστηκε τον Χίτλερ. Και βέβαια έλεγε ότι θα ζήσουμε κάτω από το κράτος της εξαιρέσεως. Λοιπόν, μήπως αυτά τα απορρόφησε τόσο πολύ και δεν μπορεί πια να φύγει, να βγει προς τα έξω, να βρει ένα καινούριο βηματισμό? Αυτά είναι τα ερωτήματα που θέτω, γιατί καλό είναι να λέμε όλοι ως πολίτες και τώρα τι κάνουμε, όπως έλεγε και ο Λένιν στο περίφημο έργο του. Όμως τι κάνει ο Έλληνας πολίτης? Τι κάνει, παραμένει μέσα σε αυτές τις κυριαρχίες? Υπάρχει βέβαια και κάτι άλλο. Κάτι άλλο που αγγίζει, αν θέλετε, λίγο και την κοινωνική ψυχολογία. Μισό λεπτό. Τι κάνει, λέτε. Θα σας πω τι κάνει. Είναι αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Κώστας από τη Γαλλία. Ο Έλληνας κάνει επανάσταση κάθε βράδυ 9 με 11 στο Twitter. Δεν το έχετε λέει υπόψη σας? Ναι, σωστό είναι αυτό. Απολύτως σωστό είναι και συμφωνώ. Μήπως όμως υπάρχει και κάτι άλλο? Υπάρχει ότι ο φοβισμένος δεν έχει δικαίωμα στη ζωή του? Μήπως δηλαδή ο φόβος της χρεοκοπίας, ο φόβος της πανδημίας,
μας έφερε σε ένα επίπεδο όπου σήμερα έχουμε απολέσει όλα τα δικαιώματα από τη ζωή μας. Άρα ζούμε σε μια εποχή, όπως λέει ο Ηλίας από τη Λαμία, όπου η φυσιολογικότητα είναι το αφυσικό. Η φυσιολογικότητα, ναι, φτάσαμε εκεί. Φτάσαμε εκεί να λέμε ότι η φυσιολογικότητα είναι το αφύσικο, ή θα έλεγα το εξής εγώ. Το ότι το λογικό είναι το μη λογικό. Ή επίσης το ομαλό είναι το ανώμαλο. Ή σε κάθε περίπτωση δηλαδή το αντίστροφο. Έχουμε αντιστρέψει όλους τους όρους της ζωής μας. Και έχουμε φτάσει σε μία περίπτωση που χωρίς αυτή την αντιστροφή δεν μπορούμε να υπάρξουμε. Ξέρετε κάτι, αυτά τα ζητήματα έχουν λίγο τοποθετηθεί από τους διανοούμενους της Δύσης. Έχουν πει ότι μετά την μεγάλη απελευθέρωσή μας από όλα, από την θρησκεία, από την πολιτική, από τη σεξουαλικότητα, θα αναζητήσουμε και πάλι μια νέα ταυτότητα. Και μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο της νέας ταυτότητας υπάρχει πάντοτε η εκκρεμότητα. Δεν ξέρουμε πού να πάμε. Πάμε μπροστά, πάμε πίσω. Δεν έχουμε ένα προβάδισμα, δεν έχουμε ένα στόχο, δεν έχουμε κάποιες αντιλήψεις που μπορούμε να βρεθούμε. Ναι, αλλά στην εποχή της τεχνολογικής έκρηξης, και μακράν η μόνη τεχνοφοβία, υπάρχουν οι συγκεκριμένες πολυεθνικές πλατφόρμες που δικτυώνουν τα πάντα, που παίρνουν όλα τα δεδομένα άκοπα και διαμορφώνουν μια νέα κοινωνική πραγματικότητα. Μια νέα φιλοσοφία, αν θέλετε. Και η διαφορά κοινωνιών και αυτών των δυνάμεων είναι πια χαώδης. Απολύτως έτσι είναι. Ότι σήμερα η τεχνολογία δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Ας το ξεκαθαρίσουμε αυτό, γιατί ακούμε πάρα πολλά. Δεν είναι ποτέ ουδέτερη. Χρησιμοποιείται. Και ως εκ τούτου σήμερα έχει χρησιμοποιηθεί για αυτούς τους σκοπούς που περιγράψατε. Σου διαμορφώνουν την προσωπικότητα, σου κτίζουν τη σκέψη, σου φτιάχνουν το θυμικό. Σε κάθε περίπτωση επομένως δεν έχεις εκείνη την χειραφέτηση, αλλά έχεις μία χειραγώγηση. Άρα οι ελπίδες δεν είναι δικές σου, οι ελπίδες που θα έχεις είναι κατασκευασμένες, τα όνειρα που χτίζεις κάθε μέρα είναι επίσης φτιαγμένα από αυτούς τους μηχανισμούς και βέβαια η πολιτική που θα διεκδικήσεις είναι μια πολιτική που έρχεται κατασκευασμένη από συγκεκριμένα μοντέλα. Πώς πας αυτό το κέλυφος λοιπόν? Αυτό είναι το ζήτημα, ότι σήμερα βρισκόμαστε σε ένα ερώτημα πώς το σπάς. Το σπάς όταν κλείσεις τα αυτιά σου σε όλες αυτές τις σιρήνες. Όλες αυτές οι σιρήνες που έρχονται και σου μιλούν για πειραματισμούς και σχεδιασμούς, για μεταβλητές, για να μετρήσουμε τις ανεξάρτητες μεταβλητές και να πειραματιστούμε πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Εκεί ακριβώς πρέπει αυτά να τα σπάσουμε. Ξέρετε κάτι, υπάρχει μια επιστήμη σήμερα που λέγεται κοινοβιολογία. Εδώ και χρόνια βέβαια, όχι σήμερα. Και ψάχνει να βρει μια βιολογική συνάρτηση της κοινωνικής συμπεριφοράς. Να αποδείξει δηλαδή ότι δεν υπάρχει φιλή. Και αν υπάρχει φιλή, που σημαίνει αυτό ότι αν υπάρχει φιλή δεν υπάρχει και ρατσισμός. Έτσι πέφτει σε αυτή την παγίδα. Επομένως, όταν σε κόβει από το παρελθόν σου, και δεν το λέω φιλή με την έννοια του αιματοσυγγενικού συστήματος, αλλά το λέω με την έννοια της κουλτούρας, για να μην... Έχουμε παρεξηγήσεις, ναι. Ακριβώς, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Λοιπόν, σε αυτή λοιπόν την περίπτωση... φτάνουμε ότι το παγκοσμιοποιημένο χωριό είναι ενωμένο, θα πρέπει να ακούμε τα προτάγματα της πολιτικής και να τα εκτελούμε. Τίποτα περισσότερο. Θα είμαστε στρατιωτάκια, ακίνητα, αμίλητα, ακούνητα. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εδώ μπαίνει και το ζήτημα, επειδή το θέσατε, της κατασκευής βιολογικά πια. Τι ναι, θέλω να πω. Ναι. Διάβαζα κάπου και μου έκανε εντύπωση ότι ανεξάρτητα από τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε εμείς στα σπίτια μας, οι κινήθνητοι, εδώ υπάρχει ολόκληρο κίνημα, για παράδειγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο ο τζίρος των φαρμακοβιομηχανιών είναι τρελός, πάνω στο κοινωνικό αφήγημα ότι δεν υπάρχουν βιολογικά φύλλα. Ναι. Και αν το αποφασίσεις στα 11 ή στα 12, με την κατάλληλη ορμονοθεραπεία θα διαλέξεις και το φύλλος. Τώρα, βιολογικά η μήτρα ή οι οθήκες πώς θα απορριφθούν, αυτό είναι άλλο θέμα, αλλά υπάρχει ολόκληρη κατασκευή εδώ. Βεβαίως. Να σας πάω και λίγο παρακάτω, να σας πω τι γίνεται στον Καναδά.
στον Καναδά μετά τους 6-7 μήνες ένα παιδάκι μπορεί οι γονείς να το οδηγήσουν σε ένα δημόσιο νοσοκομείο και να κάνει αλλαγή φύλου. Με άλλα λόγια, υπάρχει πια το νέο μοντέλο ανθρώπου. Είναι αυτό που λέμε μετανθρωπισμός. Το νέο μοντέλο ανθρώπου που θα ξεφύγει τελείως από μια ηθική, θα μπει σε ένα φωνξιοναλιστικό σύστημα, δηλαδή σε ένα λειτουργικό σύστημα, που θα έχει μόνο να εισπράττει εντολές και να εκτελεί. Τρομάζουμε, τρομάζουμε. Τα έχουν περιγράψει βεβαίως. Και ο Χάξλεϊ τα έχει περιγράψει και άλλοι βέβαια πολλοί τα έχουν περιγράψει σε ποια θα είναι η κοινωνία του μέλλοντος. Άρα, τι μπορούμε εμείς να κάνουμε, ακόμα μπορούμε να αντισταθούμε, μπορούμε να αρνηθούμε τις συγκεκριμένες κουλτούρες, μπορούμε να φύγουμε από αυτό που σας είπα στην αρχή, δηλαδή μπορούμε να φύγουμε από τις ενοποιημένες πρακτικές του θεάματος, να κόψουμε οποιαδήποτε σχέση, θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να αλλάξουμε ορίζοντες, να αλλάξουμε έτσι μια και να φτιάξουμε μια νέα προοπτική. Είναι σαν και αυτό που λέγανε παλαιότερα οι αναρχικοί, σκέψου παγκόσμια, δράσε τοπικά. Πρώτα απ' όλα, δηλαδή, υπάρχει το τοπικό. Εμείς δεν σκεπτόμαστε έτσι. Εμείς παίρνουμε τα σενάρια από τις ατζέντες της παγκοσμιοποιημένης αντίληψης και ερχόμαστε και τα εφαρμόζουμε. Copy-paste, λέτε. Ακριβώς. Έρχονται οι πολιτικοί να τα εφαρμόσουν. Ο λαός το έχει καταλάβει αυτό. Έχει καταλάβει και έχει ζήσει τη μηχανιστική, την καθαρά μηχανιστική γλώσσα που επικρατεί σήμερα. Βλέπετε πως γράφουν οι πανεπιστημιακοί και κάποιοι ειδικοί. Με ένα τρόπο εντελώς μηχανιστικό. Το περνούν έτσι για να μην καταλάβεις. Και έτσι μιλούν. Μιλούν με μια καινούργια γλώσσα, η οποία είναι μια γλώσσα της ισορροπίας του τρόμου. Λέει εδώ ο φίλος ο Κωστής. Κύριε Αποστόλου, υπάρχουν δυνάμεις που είναι εξορισμού κατά του θεσμού της οικογένειας, με το πρότυπο που μάθαμε ανά τους αιώνες, άνδρας γυναίκα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η LGBTQ κοινότητα είναι συνωμοσία. Απλώς μπορεί να έχουν αυτές οι δυνάμεις με αυτή την κοινότητα κάποια κοινά σημεία. Θεωρώ δηλαδή, λέει, ότι περάσαμε πια από το φιλελευθερισμό του 19ου αιώνα, στο μαρξισμό του 20ου και στην ελευθεριακή Libertarian, ιδεολογία του 21ου. Νέος τύπος, κατανάλωση, παύλα φορολογούμενος, παύλα bisexual, παύλα κοσμοπολίτης, παύλα πολιτικ, παύλα ανιστόρητος. Ναι, θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω, αλλά θα κάνω κάποιες περαιτέρω εξηγήσεις. Να πούμε ότι παλαιότερα οι ομοφιλόφιλοι έλεγαν το εξής, ότι αρνούμε αυτό το μοντέλο γάμου. Για να μπούμε και σε έναν υποψιασμό. Η Αγία Οικογένεια είναι ένας βαθιά συντηρητικός θεσμός. Και δεν το έλεγαν μόνο οι ομοφιλόφιλοι, με συγχωρείτε. Ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Αυτό ένα μεγάλο τμήμα της κοινωνίας. Όχι, θέλω να δείξω το εξής. Ότι σήμερα οι ομοφιλόφιλοι ζητούν το γάμο. Δεν αρνούνται αυτό το μοντέλο. Δηλαδή, να κάνουμε και μια εξήγηση, δεν αρνούνται το θεσμικό μοντέλο του γάμου. Έτσι, αλλά θέλουν να ενταχθούν μέσα για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους, σε ένα σημείο είναι ορθό, αλλά ουσιαστικά μπορούν να υπερασπιστούν και με ένα σύμφωνο συμβίωσης τα δικαιώματά τους και να το επεκτείνουν περαιτέρω το σύμφωνο συμβίωσης. Όμως το γεγονός ότι έχουν μία έτσι ζέση προς την κατεύθυνση αυτή να γίνει ο γάμος με τον τρόπο που το διεκδικούν, διαπιστώνουμε καινούργιες οπτικές και διαπιστώνουμε ότι είναι ένα μοντέλο που σιγά σιγά θα ξαναφουντώσει αλλά με άλλες προοπτικές. Δηλαδή θα ξεθοριάσει από το γάμο έτσι όπως το ξέρουμε και θα φτάσει σε μια άλλη προοπτική. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι όλο αυτό αλλάζει μέσα στην παγκοσμιοποίηση. Ο γάμος αλλάζει μέσα στην παγκοσμιοποίηση, παραμένει δηλαδή ένα θεσμικό γεγονός υπό έλεγχο και παρακολούθηση. Τώρα κατά πόσο υπό έλεγχο και παρακολούθηση, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που μπορούμε να ανατρέξουμε και να βρούμε, γιατί σε κάποιες έρευνες που έχουν κάνει και έχουν γίνει δηλαδή έρευνες από καθηγητές κοινωνιολογίας σε συγκεκριμένα περιοδικά έρευνας και κοινωνικής επιστήμης, αναφέρομαι δηλαδή στο Πανεπιστήμιο του Τέξας και όχι μόνο, δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα σε ομόφυλα ζευγάρια έχουν χαμηλότερη επίδοση
τις μαθητικές τους δραστηριότητες, έχουν μια κοινωνική ανάπτυξη λίγο χαμηλότερη, γνωσιακή ανάπτυξη επίσης, μια ψυχολογική υγεία που ακόμα δεν τη γνωρίζουμε γιατί είναι ήδη στην εφηβεία και τώρα πλάθεται. Επομένως, υπάρχουν κάποια ζητήματα. Αυτά όμως δεν τα ακούσαμε ποτέ να μας τα πούν. Μας λένε ότι σύμφωνα, γιατί σήμερα το πρωί άκουσα μια συνάδελφο καθηγήτρια να μιλάει, νομικής επιστήμης, να μιλάει περί αυτών και βέβαια ανέφερε ότι, ναι, ξέρετε, τα όσα στοιχεία έχουμε από την Ολλανδία, γιατί μόνο από την Ολλανδία, πρέπει να πάρω με στοιχεία από παντού, από όλο σχεδόν το πλανήτη, βλέπουμε ότι ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί κάποια προβλήματα. Είναι λάθος. Τα προβλήματα ήδη διαγράφονται. Εντάξει, αυτό θα μπορούσε να σας πει κανείς, μπορεί να συμβεί και σε μια οικογένεια ετερόφιλων ζευγαριών. Σαφέστατα μπορεί να συμβεί και σε μια. Δεν κάνετε δηλαδή διάκριση εδώ. Λέτε απλά ότι υπάρχουν προβλήματα τα οποία μπαίνουν κάτω από το χαλί. Υπάρχουν προβλήματα που μπαίνουν κάτω από το χαλί για να ωραιοποιήσουν όλο αυτό. Καταλάβατε, τα προβλήματα υπάρχουν και στις δύο, και στις δύο κοινότητες, δηλαδή και στα ομόφυλα ζευγάρια και στα ετερόφυλα ζευγάρια. Δεν μου λέτε, κύριε Αποστόλου, να το γιώσω λίγο. Ναι. Θεωρείτε ότι αυτή η συζήτηση, εάν μπει με χαρακτηριστικά, γιατί η αταξικότητα, όπως είπατε, ουδετερότητα στην επιστήμη δεν υπάρχει, ούτε η αταξικότητα υπάρχει. Ακριβώς. Αν μπουν με χαρακτηριστικά χρήματος, έτσι πως το καταλαβαίνουμε, ναι, πλούσιοι, ναι, φτωχοί. Ναι, ναι. Νομίζετε ότι η συζήτηση θα γινόταν με τους ίδιους όρους? Θα σας το πω ευθέως. Ένας φτωχός ομοφυλόφιλος έχει την ίδια τύχη με ένα πλούσιο? Όχι, βέβαια. Μάλιστα. Έχετε απολύτως δίκιο. Κοιτάξτε, ο πλούσιος ομοφυλόφιλος μπορεί να κάνει μια εξαγορά μιας παρένθετης μητέρας και να υιοθετήσει ένα παιδάκι. Ο φτωχός ομοφυλόφιλος δεν έχει αυτή την δυνατότητα. Επομένως τα στοιχεία είναι ταξικά. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να, όποιες θεωρίες και να καταθέσουμε, τα στοιχεία είναι ταξικά. Η ατζέντα όμως έρχεται από τον πλούτο πάντα. Βέβαια, η ατζέντα έρχεται από συγκεκριμένα κέντρα, έρχεται από τον κόσμο του πλούτου που θέλει να ξεπεράσει κάποια εμπόδια. Άρα η συντηρητική... Ακριβώς, δεν σκέφτεσαι καμιά περίπτωση το φτωχό ομοφυλόφιλο. Μάλιστα. Που δεν έχει τέτοιες δυνατότητες στον άνεργο. Άρα η συντηρητική κάποτε αντίληψη της Αγίας Οικογένειας που σήμερα καθηγιάζεται και σε αυτά τα στρώματα του πληθυσμού της κοινωνίας έρχεται από πάνω, δεν έρχεται, έρχεται από κάτω. Έρχεται από πάνω, δεν έρχεται από κάτω. Δεν έρχεται, έρχεται από συγκεκριμένα μοντέλα και έρχεται από συγκεκριμένες κοινότητες. Μάλιστα. Δεν έρχεται από κάτω. Μου έλεγαν ότι μια πολύ μεγάλη κοινότητα είναι στο Σαν Φραντζίσκο. Ναι. Ακούγοντας τη συζήτηση που γίνεται στην Ελλάδα, γελάνε, ιδίως με το γάμο. Βεβαίως γελάνε. Μάλιστα. Βεβαίως γελάνε. Μα γίνεται μια πρόχειρη συζήτηση που όλοι έχουν λόγο, από τους δημοσιογράφους της πρωινής ζώνης έως τους δημοσιογράφους της ενημέρωσης. Μάλιστα. Οι οποίοι λένε τα πιο απίθανα πράγματα. Δεν κατατίθονται ζητήματα με επιστήμονες. Είδατε ποτέ κάποιον της βιοειθικής να καταθέσει την άποψή του? Εγώ δεν είδα. Εκτός από κάποιους νομικούς και μάλιστα του αστικού δικαίου, που βέβαια θα αλλάξει και το οικογενειακό δίκαιο, όσον ούπο. Λοιπόν, δεν είδαμε κάτι άλλο. Τι εννοείται θα αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο? Θέλω να πω ότι με τις καινούργιες βελτιώσεις που μπορεί να γίνουν, μπορεί να αλλάξει το οικογενειακό δίκαιο. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ξαναπάω στους ακροατές. Λέει ο Βαγγέλης, αλλάζει λίγο το θέμα, αλλά παρεμφερές είναι. Μπορείτε να ρωτήσετε, λέει, τον κύριο Αποστόλου για το γεγονός της μεγάλης αποχής και ότι τελικά βγήκε οκτακομματική βουλή. Είναι αντίδραση της κοινωνίας ή παρέτηση και αδιαφορία? Σε κάθε περίπτωση είναι παρέτηση. Δεν είναι αντίδραση. Η αντίδραση με το να στέκεσαι και να μην πας να ψηφίσεις είναι μία παρέτηση. Δεν συμφέρει κανέναν το γεγονός ότι ο Έλληνας πολίτης έχει γίνει Αμερικανός πολίτης και δίνουν πλειοψηφίες σε όλα αυτά τα πολιτικά κόμματα και τους σχηματισμούς που στη συνέχεια έρχονται να ελέγξουν τη ζωή μας. Μάλιστα. Άλλος ακροατής. Ο Νίκος. Στη Γερμανία, κύριε Αποστόλη, λέει, έχουν πάει να συμμετάσχουν στις πορείες αγρότες από όλες τις όμερες χώρες της Γερμανίας. Σωστό. Εδώ ακόμη στην Ελλάδα, λέει, και οι αγροτικές κινητοποίησεις είναι αποκλειστικά εργολαβία συγκεκριμένων εργατοπατέρων και συγκεκριμένων περιοχών μόνο. Έτσι είναι. Θυμόμαστε παλαιότερα τι συνέβαινε με τους αγρότες, πως έκλειναν τους δρόμους. Είδατε, πλέον πλήττεται ο αγρότης. Είδατε τον αγρότη να πάρει το τρακτέρ του, αυτό που είδαμε στη Γερμανία, και να κλείσει τους δρόμους.
Είδατε να φτάνουν έξω από τα υπουργεία όπως φτάνουν στη Γαλλία, στη Γερμανία και αλλού και αφήνουν τις κοπριές από τα ζώα, ούτως ώστε να δηλώσουν έτσι την αντίδρασή τους προς τις συγκεκριμένες αγροτικές πολιτικές. Δεν το ζήσαμε, δεν το είδαμε. Πάω σε άλλο ερώτημα. Θέλω να ακούσετε λίγο τους ακροατές, γιατί για μένα έχει αξία. Βλέπω γύρω μου, λέει η Εύα, ο πολίτης δεν είναι δραστήριος σήμερα και πιστεύω ότι όσο ακόμη ανοίγει την τηλεόραση εκτός μερικών εξαιρέσεων ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η προπαγάνδα κάνει καλά τη δουλειά της. Θα πάμε μέχρι τέλους, λέει, σύν όλα αυτά που γίνανε το 8. Αυτό βλέπω εγώ, κύριε Αποστόλου. Δεν βλέπω κανένα φως. Η αγαθή λέει, μήπως υποταγή στην παράνοια. Μήπως υποταγή στην παράνοια λέγεται όλο αυτό. Η Κάρμεν. Όταν έφτιαξαν οι ξένοι την αποικία, δεν το έκαναν για την Ελλάδα, λέει, για αυτούς που βρίσκονται εδώ, άρα αυτούς που λένε πολιτικούς, δεν είναι τίποτα άλλο από επιστάτες χωρίς δικαιώματα, αλλά μόνο υποχρέωση. Πότε θα το καταλάβουμε? Να μην χτυπάμε ανοιχτές πόρτες. Αν θέλουμε ζωή, πρέπει να τις γκρεμίσουμε και να πάρουν δρόμο όλοι οι δούλοι ξένων αρπακτικών. Ο Σπύρος, τελικά οι φυλές, αν υπάρχουν ακόμη στον Αμαζόνιο, είναι οι καλύτεροι. Ο άλλος φίλος εδώ λέει, μισό λεπτό, παρακαλώ. Εγώ και η γυναίκα μου δεν μπορώ να κάνω παιδιά, αλλά καλύτερα με αυτά που ακούω ποτέ να μην κάνω, σε τι κόσμο να τα φέρω. Σου ευχόμαστε να κάνεις παιδιά, Σπύρο. Να γίνω λίγο προκλητικός, κύριε Αποστόλου. Ο Βαγγέλης το λέει αυτό. Ένα ομόφυλο ζευγάρι ανδρών θα αφήσουν το παιδί τους να αναπτύξει τη σεξουαλικότητά τους, θα παρεύουν κατάλληλα προς την κατεύθυνση που θέλουν. Εντάξει τώρα, Βαγγέλη. Εντάξει. Εγώ θέλω καλόπιστα να το δω αυτό. Τι λέτε, κύριε Αποστόλου? Ναι, ναι, εντάξει, ας μην φτάσουμε εκεί. Το βλέπουμε καλόπιστα και το βλέπουμε με την αγωνία που θέλουν να έχουν αποκτήσει ένα παιδί ή με τον τρόπο που θέλουν. Εν πάση περιπτώσει, το ζήτημα είναι άλλο. Ότι σήμερα έχουμε διαγράψει νοήματα και σημασίες. Επομένως, πώς θα προβούμε σε νέα εγχειρήματα πάνω στην πολιτική ζωή, τη δική μας, την προσωπική ανάπτυξη και την πολιτική ζωή? Πώς είναι δυνατόν? Όταν έχουμε διαγράψει όλα τα νοήματα και όλες τις σημασίες που μας τροφοδοτούσαν. Έτσι. Έχουμε πετάξει εξορισμού πια την έννοια ή τη λέξη της πατρίδας, λες και είναι αμαρτία. Έχουμε πετάξει εξορισμού την έννοια και τη λέξη της θρησκείας. Βέβαια θα πει κάποιος ότι εδώ έχουν βοηθήσει και λίγο, ας υποθέσουμε, με την θρησκεία οι ιεράρχες. Έχουν βοηθήσει και κάποιοι πατριδοκάπηλοι, ζητοπάτριδες όπως τους λέω εγώ, με την έννοια της πατρίδας. Το ξέρουμε, εκμεταλλεύονται καταστάσεις και αυτοί συμπράττουν μαζί με τις κεντρικές εξουσίες, δηλαδή θέλω να πω με τις κυβερνήσεις. Άρα τι θα πρέπει να γίνει? Επιμένω σε αυτό που είπα στην αρχή. Πρέπει να βρούμε ένα προσωπικό βηματισμό. Πρέπει να βρούμε δικές μας αξίες να τις καλλιεργήσουμε και πάνω εκεί καινούργιες αξίες με όλη αυτή την παγκοσμιοποίηση και όλα αυτά τα ζητήματα και πάνω εκεί να προχωρήσουμε σε καινούργιες εξελίξεις για τη ζωή και για τη χώρα. Είναι εύκολο αυτό όμως, κύριε Αποστόλου, σε έναν άνθρωπο που η καθημερινότητα τον πνίγει, τον πνίγουν τα χρέη, τον πνίγει πώς θα βρει γάλα, τον πνίγει πώς θα βρει τη φθηνότερη τιμή στα χρωματιστά τιμολόγια, τον πνίγει το άγχος ότι στις 15 του μήνα και πολύ λέω είναι άδειες οι τσέπες του. Ο ίδιος ο πολίτης έχει δεχθεί, δέχτηκε μάλλον, τα μνημόνια, δέχτηκε όλη αυτή την περίπτωση με την πανδημία, τα δέχτηκε. Επομένως δεν έχει πλέον αντιστάσεις. Δεν έχει αντιστάσεις. Έχει χάσει τις αντιστάσεις και το κυριότερο είναι να βρει τις αντιστάσεις. Εάν δεν τις βρει, δεν θα μπορέσει κάποτε να σταθεί όρθιο στα πόδια του και να διεκδικήσει. Δεν θα διεκδικούμε ποτέ εάν δεν βρούμε αντιστάσεις. Το ποτέ και πουθενά χωρίς δεν, όπως έλεγε ο Πεσόα, ο ποιητής, είναι απολύτως σωστό. Δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε ως πολίτες αν δεν μπούμε και μερικά όχι. Δεν λέμε όχι. Λέμε διαρκώς ναι. Συνεννούμε διαρκώς τα προγράμματα. Υιοθετούμε τις αντιλήψεις που μας δίνουν μέσα από το αδίκτυα της ενημέρωσης. Δεχόμαστε τους οικονομικούς γραφειοκρατισμούς. Δεχόμαστε όλη αυτή τη διδασκαλία και την υποταγή της παραίτησης από τις αξιώσεις μας. Λέω Σάκης, πού είναι οι γυναικείες οργανώσεις, κύριε Αποστόλου? Εδώ συζητάμε και με κάθε σεβασμό φτάνουμε στο σημείο η γυναίκα να μετατρέπεται σε κουνέλα, να την πληρώνουμε να γεννάει, ο απόλυτος εξευτελισμός. Θέλω να πω κάτι στο Σάκη, δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει ο κύριος Αποστόλου. Το ζήτημα της παρένθετης μητέρας,
της τεχνητής δηλαδή υποβοήθησης για κάποια ζευγάρια, μη τα βάζουμε όλα σε ένα σακί, θέλω να το πω, για κάποια ζευγάρια είναι ο μόνος τρόπος να αποκτήσουν παιδί. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Είναι άλλο ότι εδώ απάνω καναλαριζάρεται και γίνεται μια βιομηχανία, ξαναπάω, από τους έχοντες και κατέχοντες μπικικίνια. Μην κόψουμε όμως την δυνατότητα εντελώς, δηλαδή τα βάλουμε όλα σε ένα σακί. Δεν ξέρω, κύριε Αποστόλου, αν έχετε άλλη άποψη. Θα συμφωνήσω και εν μέρη με τον ακροατή σας, γιατί, γιατί το είπαμε προηγουμένως ότι ο φτωχός ομοφυλόφιλος δεν θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Επομένως μπαίνουμε σε μια λογική ενός εμπορίου. Σήμερα υπάρχουν και τιμές που λέει ότι μια παρένθετη μητέρα στη Γεωργία γίνεται παρένθετη με ένα ποσό της τάξης 60.000 ευρώ. Στην Ελλάδα με τις τάξεις 100.000 ευρώ. Επομένως παίζομαι σε μια άλλη λογική. Έχει μπει τιμοκατάλογος. Άγριας εκμετάλλευσης. Αυτό θα πρέπει να το πούμε. Ναι, ναι, εγώ πρέπει να πω ότι νομοθετικά για την ώρα υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί και συγκεκριμένο προφίλ. Το τι γίνεται στη μαύρη που θα νομοποιηθεί κάποια στιγμή, έχετε δίκιο εσείς όταν μου λέτε ότι έχει συγκεκριμένο τιμοκατάλογο εδώ η ιστορία. Λέει ο Βαγγέλης από την Αθήνα, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου, μήπως σκοπός όλων αυτών των παγκόσμιων ελίτ είναι άφιλη και αταξική κοινωνία με βάση το φόβο και κατά συνέπεια τον έλεγχο, και αν ναι, γιατί πραγματικά να θέλουν κάτι τέτοιο? Είμαστε καλύτεροι ως καταναλωτές και όταν θα πάψουμε να είμαστε καταναλωτές? Ναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η περαιτέρω αντίληψη της παγκοσμιοποιημένης κυριαρχίας και αν εμείς ως υπήκοοι τι θα πρέπει να εκτελέσουμε σύμφωνα με το πρόγραμμά τους, με την ατζέντα τους. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρουμε. Καταναλωτές σίγουρα είμαστε. Καταναλωτές παντού. Καταναλωτές σε συναισθήματα, καταναλωτές σε προϊόντα. Έτσι. Όμως, επιμένω, δεν ζούμε το σοκ της αφύπνισης. Έτσι. Θέλω λίγο να φύγω από αυτό το πεδίο, αλλά είναι ίδιο το πεδίο. Σε αυτή τη βάση, επειδή είπατε ότι σήμερα φτάσαμε στο σημείο λέξεις και έννοιες όπως πατρίδα να κάνουν τζιζ. Ναι. Αυτό δεν είναι φαινόμενο μόνο ελληνικό, πρέπει Όχι. να πω. Έτσι. Παγκόσμιο. Είναι παγκόσμιο. Και εδώ οι συγκλίνουσες είναι οριζόντιες από τα αριστερά μέχρι τα δεξιά σε έτσι. Αυτή τη συζήτηση. Στην Ελλάδα, με βάση και τις εξελίξεις και σε μια κρίσιμη περιοχή του πλανήτη. Δεν μας το λένε πολύ συχνά αυτό, πρέπει να το πω για να διαμορφώσουμε αντίληψη ως πολίτες. Είμαστε σε ίσως το πιο καυτό τρίγωνο μέσα σε αυτό το τρίγωνο αυτή τη στιγμή γεωπολιτικά. Τι συνιστούν όλα αυτά, αν θέλετε και η συνάντηση των κομμάτων? Ναι, τα κόμματα συμπλέουν. Επιμένω πως, ξέρετε κάτι, ψυχαναλυτικά λέμε ότι το νόημα για τις έννοιες πατρίδα και όλες τις άλλες έννοιες αναδύεται μέσα από μια ψύχωση. Σήμερα δημιουργείται αυτή η προϋπόθεση της ψύχωσης ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένα καινούριο νόημα. Έτσι. Το κακό είναι ότι έχει απικιοποιηθεί και η φαντασία μας. Ο άνθρωπος δεν φαντάζεται. Γιατί παλαιότερα θυμόσαστε λέγαμε ότι τίποτα δεν γερνάει μέσα στη φαντασία. Σήμερα φαίνεται ότι και γερνάει μέσα στη φαντασία, έχουν αλλάξει οι όροι της μεταβλητότητας του ανθρώπου και γερνάει και απικιοποιείται πλήρως. Τι μας μένει λοιπόν? Μας μένει μία θυσία που θα πρέπει να την υποστούμε, μας μένει ότι θα πρέπει να είμαστε αμέριμνοι για όλα τα ζητήματα, μας μένει ότι θα πρέπει να ζούμε οι κατασυνθήκες αλήθειες θα πρέπει να μας κυριαρχούν. Ή όπως έλεγε και ο Νίτσε, οι αλήθειες της προοπτικής, που έχουν μια συγκεκριμένη προοπτική. Αυτά όλα σήμερα τα έχουμε. Τα έχουμε πάρει μαζί, τα έχουμε πιστωθεί. Τα έχουμε πιστωθεί και πηγαίνουμε σε μια ανεξέλεκτη πορεία που δεν την ξέρουμε. Βέβαια, επειδή θα πει κάποιος οι συγκεκριμένοι που χαράσουν τη μοίρα ή μυαλοπόληδες και όχι μόνο, που χαράσουν τη μοίρα και την κυκλοφορία, τη συμβολική κυκλοφορία της ανθρωπότητας, αυτά δεν τα γνωρίζουν. Όχι, δεν τα γνωρίζουν. Γιατί λειτουργούν όπως ακριβώς ένας επιστήμονας με το πείραμά του. Παρεμβαίνει κάθε στιγμή και αλλάζει τα δεδομένα. Νομίζουν ότι μπορούν να παρέμβουν στην κοινωνία και να αλλάξουν όλα τα δεδομένα. Όχι. Και εγώ φοβάμαι πολύ περισσότερο ότι πλέον
θα δημιουργήσουν εκτρώματα μέσα στις κοινωνίες, που θα είναι ανεξέλεγκτα. Έτσι. Τώρα, από την άλλη μια και θέσατε τα πολιτικά κόμματα τα οποία συμβαδίζουν και δεν λένε ποτέ να, το ένα να φύγει σε άλλη κατεύθυνση από το άλλο, θα πρέπει να πούμε ότι τα πολιτικά κόμματα έχουν ένα συγκεκριμένο σκοπό, πώς να ενσωματώνονται στο κράτος, πώς να χύνονται υφιστάμενα άλλων μηχανισμών, αυτό το βλέπουμε, και πώς να χάνουν όλο και περισσότερο το χαρακτήρα του πολιτικού προτάγματος. Και αυτό ακριβώς το βλέπουμε. Βλέπουμε κόμματα που λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες. Και υπάρχει και ο Πρωθυπουργός που αυτό το επιθυμεί περισσότερο από μια παραδοσιακή μορφή των κομμάτων που είχαν. Μου άρεσε πολύ η έκφρασή σας, απικιοποιήσαμε μέχρι και τη φαντασία. Είναι απίστευτη η έκφραση. Λέει εδώ κάποιος, τελικά είναι όλα θέμα ιεράρχης προτεραιοτήτων. Δηλαδή αν για τον πολίτη είναι προτεραιότητα η δουλειά, που πολλές φορές πλέον είναι δουλεία, να έχει λεφτά για να καταναλώσει, όχι απλώς να επιβιώσει. Αν γι' αυτό το λόγο επιλέγει να εργάζεται 12-14 ημέρες την ημέρα, αν στον ελεύθερο χρόνο του αντί για αυτομόρφωση επιλέγει την τηλεόραση και τη διασκέδαση, χρειάζεται και η διασκέδαση, τότε γίνεται κατανοητό πως η κατάντια μας είναι επιλογή τελικά. Ναι. Έχουμε μπει στη λογική μιας προσαρμογής. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει σε ένα άμεσο σχήμα της συνεχιζόμενης κυριαρχίας. Επομένως, με αυτή την αντίληψη που λέει και ο ακροατής σας, έχει δίκιο. Είμαστε εκεί. Είμαστε δηλαδή στην προσαρμογή ενός άμεσου σχήματος της συνεχιζόμενης κυριαρχίας. Σε όλα τα άλλα βιώνουμε την προσωπική απογοήτευση που υπάρχει παντού. Υπάρχει στις ερωτικές σχέσεις των ανθρώπων, υπάρχει στις κοινωνικές και στις φιλικές σχέσεις. Υπάρχει ότι ο άνθρωπος πλέον δεν ζει το βίωμα, το βλέπει το βίωμα, το βλέπει δηλαδή στην τηλεόραση, έτσι. Δεν υπάρχουν οι ίδιες σχέσεις εργασιακού επίπεδου. Σήμερα υπάρχει μια νοοτροπία η οποία λειτουργεί κατά τέτοιο τρόπο που σημαίνει για να έχω μια εξέλιξη στη δουλειά θα πρέπει να καταφέρω να μειώσω το συνεργάτη μου ή τον φίλο μου που εργάζεται μαζί μου, ούτως ώστε να πετύχω εγώ περισσότερα. Άρα με αυτές τις προοπτικές ο άνθρωπος ζει μέσα σε μια θανάσιμη πλήξη. Κάθε προοπτική λοιπόν που υπάρχει σαν επιχειρήματα, σαν γνώση, σαν βούληση, σαν τόλμη, μπαίνει σε αυτή τη θανάσιμη πλήξη. Σήμερα δεν κάνουμε ότι δεν εργαζόμαστε. Κάνουμε ότι εργαζόμαστε. Δεν είναι ότι επιθυμούμε να διασκεδάσουμε. Κάνουμε ώστε να επιθυμούμε να διασκεδάσουμε. Υπάρχει αυτό το ως εάν. Κατά τον ίδιο τρόπο υπάρχει και στη δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Ως εάν να είχαμε δημοκρατία. Southampton Coolies, καλημέρα λέει κύριε Αποστόλου. Πώς να αντιδράσει ο κόσμος όταν για να πούμε πέντε πράγματα στα ελληνικά θα πρέπει να σκεφτούμε τρεις φορές την πρόταση για να μην θίξουμε κάποιον? Λες και πρέπει να μιλήσουμε σε μια γλώσσα που δεν την κατέχουμε καλά. Από την άλλη, όσοι προσπαθούν να αντιδράσουν οργανωμένα δεν έχουν ιδέα τι θα πει συνεργασία ή συμμαχία και νομίζουν ότι μπορούν με μια κλίκα 10 στενών προσώπων να άγονται και να φέρονται έναντι όλων. Τελικά, το πρόβλημα είναι του κόσμου ή αυτών που καταλαβαίνουν το πρόβλημα, αλλά νομίζουν ότι μπορούν να ηγηθούν ενώ δεν είναι για αυτό το έργο? Προφανώς δεν αναφέρομαι σε κόμματα της Βουλής, λέει ο Κούλης. Ναι. Ναι. Ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα, επανερχόμαστε πάλι στα ίδια. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι από τη μία έχουμε πολιτικούς ευεργετημένους σερβιτόρους και θέλω να πω πολιτικούς που ασκούν συγκεκριμένες πολιτικές, που τους δίνουν την πολιτική και την εφαρμόζουν. Από την άλλη έχουμε ασπάλακες πολίτες. Ταυτόχρονα έχει μπει και σε μια διαδικασία και παίζει και η επιστήμη με κάποια τρογλωδυτικά μυαλά που μπαίνουν και αλλάζουν όλες τις προτεραιότητες της επιστήμης που ξέραμε μέχρι τώρα. Κοιτάξτε τι έχει γίνει για παράδειγμα με το ποινικό κώδικα και πώς άλλαξε το ποινικό δίκαιο. Βλέπουμε πώς άλλαξε με τον κορονοϊό και επιμένω εκεί η ιστορία της ιατρικής. Πώς τα πρωτόκολλα έχουν αλλάξει όλα πάνω στην ιατρική. Άρα ο κόσμος μας νοσεί από παντού. Έτσι. Τώρα, αν βλέπουμε εμείς κάποιες ξεκαρδιστικές καρικατούρες της ρούγας, της παγκόσμιας ρούγας, να έρχονται και να μας λένε ότι ξέρετε κάτι, θα σώσουμε τον κόσμο, αυτά δεν έχουν καμία αξία. Απολύτως καμία αξία. Ο τρόμος μεγαλώνει, ο πανικός αυξάνεται
ο άνθρωπος αισθάνεται υπόδικος, ενδεής και περιδεής μπροστά σε όσα συμβαίνουν, δεν μπορεί να καταφέρει να τα διαχειριστεί, δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος των γεγονότων που είπαμε και λίγο πριν, έτσι, και σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται διαθέσιμος να κάνει μία αντίσταση, έστω αυτή την αντίσταση που ξέραμε μέχρι παλαιότερα. Έχουμε συνθηκολογήσει με τον καταράκτη της συμφοράς. Αυτό είναι που με τρομάζει. Έχουμε μπει δηλαδή σε θανάσιμες παγίδες της ζωής που δεν μπορούμε να δούμε μπροστά μας το άλλο. Το άλλο χάθηκε. Και εντωμεταξύ χάθηκε, γιατί όσο υπήρχε το άλλο, τότε υπήρχαν και ανταγωνισμοί, εννοώ ιδεολογικοί ανταγωνισμοί. Όταν δεν υπάρχει το άλλο και είμαστε όλοι αυτή η δημοκρατία του αφρού, τότε σε όλες τις περιπτώσεις δεν μπορούμε να έχουμε και αναπτύγματα. Αναπτύγματα ζωής και αναπτύγματα δημοκρατίας. Ναι, αλλά επειδή, κύριε Αποστόλου, για να σας συντριγκάρω και λίγο, ναι, η Δύση με τις κατακτήσεις της, αλλά και τις μεγάλες σκοτεινές περιόδους της, ακόμη και την περίοδο των κατακτήσεων, και είναι και οι δύο παγκόσμιοι πόλεμοι της Δύσης είναι δημιούργημα. Αυτή είναι η Δύση. Είναι σήμερα μειοψηφία. Ο άλλος κόσμος, θα σας πει κάποιος. Ο άλλος ζει σε ένα αυταρχικό καθεστώς. Για ποιον θα πρέπει να μιλήσουμε? Πρέπει να μιλήσουμε για την Κίνα? Ξέρουμε σε τι καθεστώς ζει. Είναι ακριβώς το μοντέλο που περιγράφει με τα μεγάλα στρατόπεδα ο Αγκάμπεν. Μάλιστα. Είναι ακριβώς αυτό. Άρα αντιγράφουμε πρακτικές Κίνας, μου λέτε. Σε ένα μεγάλο μέρος, ναι. Έχουμε αρχίσει και αντιγράφουμε πρακτικές Κίνας. Το κράτος εξαιρέσεως που ζήσαμε με την πανδημία ήταν ακριβώς μια πρακτική που την εφάρμοσε πρώτη η Κίνα. Ναι, αλλά εδώ ζούμε στην Ελλάδα, ειδικά εκτός από το κράτος των εξαιρέσεων, και το κράτος των υποκλοπών, ξέρετε, και των παρακολουθήσεων. Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Μα και εκεί υπάρχει αυτό. Και το κράτος των υποκλοπών που το καλύψανε, και το είδαμε πώς καλύφθηκε, με τι τρόπο. Ζούμε και το κράτος επίσης των χρημάτων που απολαμβάνουν οι πολιτικοί και όχι μόνο, έτσι δηλαδή θέλω να πω τις μίζες, το κράτος δηλαδή με τις μεγάλες μίζες, όλα αυτά δημιουργούν μια συμβατή κατάθλιψη στον Έλληνα. Μια συμβατή κατάθλιψη που δεν μπορεί να βγει από αυτό. Λοιπόν, σας παραδίδω στους ακροατές και πάλι, έτσι θα πάμε σήμερα και θα τα ξαναπούμε, κύριε Αποστόλου. Λέει ο φίλος ο Γιώργος από το Εγκόμπιγκ της Σουηδίας, στέλνει μήνυμα. Καλημέρα, λέει. Στη Σουηδία που μένω, από το 2000 υπάρχει ο γάμος των ομόφυλων. Η πρώτη αίτηση υιοθεσίας έγινε το 2003. Μέχρι σήμερα, κάθε χρόνο γίνονται περίπου 300 συνυιοθεσίες στη Σουηδία. Από το 2003, μόνο 6 από όλες αυτές τις χιλιάδες υιοθεσίες έχουν εγκριθεί σε ομόφυλα ζευγάρια. Μόνο 6, λέει. Πόσες παραπάνω έχουν γίνει στην Ολλανδία που κάποιοι τις επικαλούνται στην Ελλάδα? Είναι απολύτως σωστό το ερώτημά του. Απολύτως σωστό. Μάλιστα. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης από τον Μπέρμιχαν. Πόσο επίκαιρο, Guy Debord, η κοινωνία του θέαματος. Στο μέτρο που η κοινωνία ονειρεύεται την αναγκαιότητα, γίνεται αναγκαίο το όνειρο. Το θέαμα είναι ο εφιάλτης της αλυσοδημένης σύγχρονης κοινωνίας, που σε τελευταία ανάλυση εκφράζει μόνο την επιθυμία της να κοιμηθεί. Το θέαμα είναι ο φύλακας του ύπνου αυτού. Τόσα χρόνια κακοποίηση έχουμε μάθει πλέον ότι όταν το θέαμα μας ζητά να εστιάσουμε σε ένα σημείο, σε κάποιο άλλο σημείο υπάρχει ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ναι. Είναι η κοινωνία του θεάματος του Guy Debord, την οποία τη ζούμε σήμερα και τη ζούμε σε ένα προχωρημένο βαθμό, και δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να βγούμε ποτέ από όσα μας περιέγραψε ο Guy Debord. Είμαστε εκεί. Ξέρετε, ο Guy Debord έκανε μία φοβερή μελέτη πάνω στην κοινωνία των μέσων ενημέρωσης και όχι μόνο, δηλαδή του θεάματος, σε μία σχέση με το εμπόρευμα. Έχει ακριβώς τις ίδιες παραδοχές και η κοινωνία του θεάματος και η κοινωνία του εμπορεύματος, όπως τουλάχιστον την ξέραμε ακόμα και με τα μαρξιστικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, πάτε σε λίγο πιο σύντομες απαντήσεις για να τους προλάβω όλους, γιατί είναι πάρα πολύ. Πρέπει να σας το πω, κύριε Αποστόλου. Έχετε ξύσει εδώ, φαίνεται χρυσάφι. Λοιπόν, νοσηρό, λέει, είναι ο Ηλίας το σύστημα, κύριε Αποστόλου, και γίναμε εμείς νοσηροί, ή εμείς είμαστε νοσηροί που κάνουν νοσηρό το σύστημα? Υπάρχει μια άλλη τροφοδότηση. Δυστυχώς έγιναν νοσηροί και οι άνθρωποι. Μετά τη χτηνόδη ευζοία του καταναλωτισμού και οι πολίτες άρχισαν να νοσούν.
Η Εύα, έχουμε συνθηκολογήσει, συμφωνώ με τον κύριο Αποστόλη, λέει. Θέλει αρετή και τόλμη ελευθερία. Την έχουμε όμως σήμερα. Την ελευθερία ή είναι τεχνητή κι αυτή? Όχι, δεν την έχουμε την ελευθερία. Αυτό που έχουμε δεν είναι ελευθερία. Αυτό είναι ως εάν να ήταν ελευθερία. Έχουμε κάποιες ελευθεριότητες, τις οποίες τις βαφτίζουμε ως ελευθερία, αλλά δεν είναι ελευθερία. Σοφία, σε αυτό το αφήγημα, κύριε Αποστόλου, ποιος είναι αυτός που συντονίζει αυτή την πορεία? Δεν γίνονται όλα αυτά από μόνα τους? Όχι, σαφέστατα. Υπάρχουν συγκεκριμένα κέντρα που αποφασίζουν για το πώς θα πάει ο κόσμος. Μάλιστα. Νίκος, να εντριγκάρω λίγο, λέει και εγώ. Επανάσταση των ενιών, κύριε Αποστόλου, ή επανάσταση των δρόμων, ή και τα δύο, γιατί είναι απόλυτα αλληλένδετα? Λοιπόν, η επανάσταση των δρόμων, η επανάσταση στα κράσπεδα, σήμερα δεν φέρνει αποτέλεσμα. Το έχουμε δει, δεν μπορεί να φέρει αποτέλεσμα. Το μόνο που μπορεί να κάνουμε είναι μια επανάσταση όπως δεν πληρώνω. Αρνούμε σε κάθε περίπτωση να υπακούσω τα χρήσιμα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα χρήσιμα δηλαδή και τις αποδοχές που μας λένε ότι πρέπει να αποδεχτούμε. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε μια πιο πετυχημένη επανάσταση. Ναι, θα καταντήσετε όμως σαν τον κύριο Λαφαζάνη να άγεστε και να φέρεστε στα δικαστήρια με το «δεν πληρώνω». Το καταλαβαίνω, αλλά είναι μια μορφή αντίσταση. Ούτε καν επανάσταση, δεν βάζω την έννοια επανάσταση γιατί και αυτή έχει προδοθεί. Είναι μια μορφή αντίσταση. Αλλά δεν γίνεται διαφορετικά. Με στο κράσπεδο πλέον όλα έχουν τελειώσει. Θα έρθουν οι κατασταλτικές δυνάμεις με τα χημικά, θα προσπαθήσουν να αποθήσουν όσο μπορούν το πλήθος και θα έχει τελειώσει όλα, όλη αυτή η υπόθεση θα έχει τελειώσει εκεί. Λέει ο φίλος ο Γιώργος, συγκλονιστικά ρεαλιστικός ο κύριος Αποστόλου, όμως αναλύωρθα βέβαια, αλλά δεν συνθέτει πρόταση. Ξέρουμε ότι η αντίσταση των κοινωνιών απαιτεί ηγέτες. Επ' αυτού λέει... Ζούμε στην εποχή των μεταηγετών. Δηλαδή ζούμε σε μια εποχή όπου τους ηγέτες δεν τους έχουμε ανάγκη γιατί τους έχει αποκλειστικά και μόνο το σύστημα. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε ομάδες. Θέλουμε να μπούμε στη διαδικασία να διεκδικήσουμε την αλήθεια του πολίτη. Δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό όσο λειτουργούμε ως οχλική αγέλη. Άρα συστήνεται πολιτική ανυπακοή με έναν τρόπο? Δεν συστήνω πολιτική ανυπακοή, γιατί κάτι τέτοιο θα είχα, καταλαβαίνετε, θα είχα και επιπτώσει. Όχι, συστήνω ότι θα πρέπει ο πολίτης να αρχίζει να υποψιάζεται τα πράγματα. Έτσι, να μην αφήνεται μέσα στις νύχτες, να μην αφήνεται μέσα στις χυδαίες προπαγάνδες, να μην ακούει τα γκλάμουρους μηδενικά που εμφανίζονται στην τηλεόραση. Αυτή είναι η πρώτη αντίσταση που μπορεί να κάνει. Όταν ξεκινήσει από εκεί, όταν μπει σε αυτή τη διαδικασία και όταν καταλάβει και κατανοήσει ποιοι είναι και οι πράκτορες επιμισθώσεις στα πολιτικά κόμματα, τότε τα πράγματα οπωσδήποτε θα αλλάξουν. Τότε θα πάρει τις σωστές αποφάσεις. Μου λέει ο Γρηγόρης εδώ, διάβαζα προχθές, λέει, και μάλιστα με έκπληξε, έβγαλα και επιφωνήματα, μπράβο, ένας δημοσιογράφος του Guardian άφησε στην άκρη κυριολεκτικά και προγραμμάτισε, εντός εισαγωγικών η λέξη, προγραμμάτισε τη ζωή του μία εβδομάδα χωρίς το κινητό του. Και είπα εγώ, αλλά εγώ δεν το κάνω, λέει. Αυτό είναι η εξάρτηση, έχει απολύτως δίκιο. Έχουμε εξάρτηση, έχουμε εξαρτοποιηθεί από το κινητό, έχουμε εξαρτοποιηθεί από το να ακούμε την αβελτηρία στην τηλεόραση και να την δεχόμαστε, ενώ θα μπορούσαμε να κλείσουμε την τηλεόραση. Ξέρετε κάτι, έχει ξεκινήσει όμως μία προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση. Ήδη τηλεόραση βλέπουν μόνο το 1 εκατομμύριο από τους Έλληνες πολίτες με τις τελευταίες μετρήσεις. Εντάξει, σκρολάρουν στα κινητά και στις οθόνες. Μην το εγκλωβίζουμε μόνο στη τηλεόραση. Θα περάσουμε και εκεί. Θα περάσουμε και σε μια αντίσταση ως προς τα κινητά να ακούμε τους ανόητους παθλασμούς. Θα περάσουμε και στις οθόνες του υπολογιστή. Πώς θα το κάνουμε αυτό όμως, διότι είναι η μόνη πηγή πληροφόρησης πια, η οποία είναι και από το απολύτου ελέγχου, με ένα υπερπληθωρισμό. Και ναι, τα headlines news στα κινητά και στις οθόνες είναι η πιο έξυπνη πατέντα, έχω πει, του συστήματος. Σου δίνω ένα τίτλο, αυτός είναι πάρτον, φάτον, ναι, κάντον ό,τι θες, μην το ψάχνεις παρακάτω, αυτό είναι. Ναι, ναι, έτσι είναι. Κοιτάξτε, θα κάνουμε τις επιλογές, θα μάθουμε να κάνουμε επιλογές τι θα πρέπει να διαβάζουμε και τι θα πρέπει να βλέπουμε. Θα μάθουμε να κάνουμε επιλογές ή θα μας μάθουν να κάνουμε τις επιλογές που θέλουμε? Όχι, είναι καιρός τώρα. Πριν ξεκινήσουν να ελέγξουν όλο το διαδίκτυο, πριν ξεκινήσουν να μπουν σε μια, γιατί έχουμε ξεκινήσει με μια συνωμοσία της σιωπής, αυτό το βλέπουμε,
σε πάρα πολλά ζητήματα. Πριν ξεκινήσουν να επεκτείνουν αυτή τη συνωμοσία τη σιωπή και την πάνε σε μια συνωμοσία τη υπερπληροφόρηση που έχουμε φτάσει και εκεί. Μάλιστα. Λέει εδώ ο Νίκος από τα Χανιά, συγγνώμη. Καλημέρα, λέει. Θυμάμαι, κύριε Αποστόλου, πριν 9 χρόνια ένας γνωστός μου, ξένος, που μένει στα Χανιά εδώ και 15 χρόνια, μου είχε πει ότι είχε καταφέρει να αγοράσει τα τελευταία αντίτυπα βιβλίων, τα οποία είχαν ακόμη τα πρόσωπα με το φίλο τους. Τον ρώτησα γιατί και μου εξήγησε ότι αλλάζουν τα κείμενα, ώστε τα πρόσωπα να είναι άφυλα, ακόμη και στη βίβλο. Δηλαδή να μην υπάρχει το Χ και το Σ. Φαντάζεστε, λέει, ότι είναι μακριά αυτή η περίοδος? Όχι, δεν τη φαντάζεται. Όχι, δεν είναι μακριά. Μπροστά στη χωάνη της ανθρώπινης μετάλλαξης, διαπιστώνομαι, αυτό το ζήσαμε με ένα τραγούδι που υπήρχε μέσα η λέξη χοντρή και η τραγουδίστρια αρνήθηκε να το τραγουδήσει ή το παρέκαμψε τη συγκεκριμένη λέξη, για να είμαι ακριβής. Λοιπόν, εκεί φτάνουμε. Θα αλλάξουν όλα. Όπως αλλάζουν τώρα τα βιβλία της ιστορίας σε σχέση, ας υποθέσουμε, με τη Μακεδονία, ενδεχομένως αύριο και υπάρχει μια καλλιέργεια που συντηρείται με τη σχέση μας με την Τουρκία. Τα ζήσαμε αυτά και μέσα από συγκεκριμένο κανάλι, μετά ότι ο Κολοκοτρώνης ενδεχομένως να ήταν γκέι κτλ. Έτσι θα αλλάξουν όλα. Θα μπούμε σε μια νέα φάση του πολιτισμού. Είναι, να επενθυμίσω κάτι, είναι το νεωτερικό άτομο. Θυμόσαστε τι μας είχε πει ο Γιώργος Σεφέρης. Το νεωτερικό άνθρωπο είναι, ο νεωτερικό άτομο, συγγνώμη, είναι μια μηχανή ακριβίας. Εμείς σήμερα το μετανεωτερικό άτομο γίνεται μια μηχανή προπαγάνδας. Και όλα αυτά, λέει ο φίλος μου ο Κωστής πάλι από τη Γαλλία, είναι ως υποψία ή θα βαφτιστούμε όλοι ψέκα? Ωραίο ερώτημα αυτό. Είναι ωραίο ερώτημα. Μπορεί να βαφτιστούμε ως ψέκα, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει όμως να πούμε ότι η ιστορία γράφεται κατά παραγγελία της εποχής μας και θα συνεχίσει να γράφεται και η ζωή μας κατά παραγγελία. Θα κλείσω με του Νίκου το ερώτημα. Ο υπερπληθωρισμός στην ενημέρωση απαιτεί πρωτίστως κριτική σκέψη. Έχει, λέει, μια πρόταση ο κύριος Αποστόλου προς εμάς τους απλούς πολίτες για το πώς μπορούμε να ασκήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τη σκέψη μας και πώς μπορούμε να αυτομορφωθούμε με τα εργαλεία που μας δίνει η τεχνολογία? Ναι, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να ξεκινήσουμε από κάτι που έχει χαθεί. Ξέρετε τι έχει χαθεί? Έχει χαθεί η κλασική παιδεία. Καμιά αναφορά δεν γίνεται στους κλασικούς. Παρά μόνο από κάποιους, να το πω έτσι, λοξούς περίεργους, που μπορούν να φτάσουν από την κλασική Ελλάδα έως, ας υποθέσουμε, τον Ντοστογεύσκη και όχι μόνο, να φτάσουμε εκεί, γιατί αλλιώς θα χωθούμε μέσα στους σκύνσορες της παρακμής, τους σύγχρονους δηλαδή, σκεπτικιστές, και θα χάσουμε τη συνείδησή μας και τους ορίζοντες της ζωής μας. Θέλω τον επίλογο να τον γράψετε εσείς, κύριε Αποστόλου. Άρα σε τι εποχή ζούμε? Εχθές είχα ένα συνομιλητή που μου είπε ότι για την Ελλάδα είναι θέμα συλλογικής επιβίωσης ως χώρας πια η ύπαρξή της. Σε τι κόσμο ζούμε? Λοιπόν, είναι σωστό αυτό που μου λέτε. Ζούμε σε μια χώρα που έχουμε πάθει μια μεγάλη απώλεια. Και ξέρετε ποια είναι η μεγαλύτερη απώλεια σήμερα? Και όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Είναι η διαφορά μεταξύ αυτού που είμαστε και αυτού που θα μπορούσαμε να γίνουμε. Στο αυτό που θα μπορούσαμε να γίνουμε, το είχε πει, να θυμηθούμε λίγο παλαιότερα, αλλιώς το είχε τοποθετήσει ο Σάρτρ, αυτό που θα μπορούσαμε να γίνουμε, το έχουμε χάσει. Γινόμαστε κάτι άλλο, αλλά όχι με τη βούληση τη δική μας. Και πού βαδίζουμε? Δεν υπάρχουν ορίζοντες για να πούμε πού βαδίζουμε, δεν υπάρχουν προβλέψεις για να πούμε πού θα βαδίσουμε. Εδώ επιμένουν πολλοί. Αποφεύγει, λέει, σαν το διάλογο το λιβάνι ο κύριος Αποστόλου στο ζήτημα. Κάποιοι πρέπει να σηκώσουν το βάρος ενός άλλου προτάγματος. Πώς, ναι, λέει, θα γίνει? Κάποιοι. Αλλά όταν έχουμε πουλημένους διανοούμενους που βυσοδομούν στους διαδρόμους της εξουσίας, όταν υπάρχουν τα βαμπύρ της εξουσίας που μας βομβαρδίζουν με τις βλακίες, που έχουν μάλιστα και επιστημονική κάλυψη κάποιες φορές αυτές οι βλακίες, τότε δεν μπορούμε να βγάλουμε ένα προφητισμό για το που θα πάμε. Δεν μπορούμε να γίνουμε προφήτες. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή από μια μικρή αντίσταση. Πρώτα απ' όλα, η πρώτη μικρή αντίσταση είναι να μην βλέπουμε τηλεόραση. Η δεύτερη είναι να ελέγχουμε το κινητό μας και να ελέγχουμε και τι βλέπουμε μέσα από τις οθόνες του υπολογιστή.
Απόστολος Αποστόλου, καθηγητής πολιτικής και κοινωνικής φιλοσοφίας. Θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή έτσι την πρώτη είσοδο στη συχνότητα του 984. Από ό,τι βλέπω από την υποδοχή των ακροατών είναι πάρα πολύ θετική, όχι συμφωνώντας κατά ανάγκη μαζί του. Αυτό είναι το κέρδος άλλωστε. Με τις διαφωνίες, τους προβληματισμούς, αλλά μας άνοιξε και ένα άλλο ακόμη παράθυρο συζήτησης, πολύ σημαντικό σήμερα. Για όλα ο κύριος Αποστόλου, είδατε, σας το είπα εξ αρχής, ότι είναι σε όλα. Εμένα αυτό μου αρέσει, ότι επιτέλους ο λόγος, γιατί με αυτό θέλω να κλείσω, έχει βαρέσει μπιέλες η μονήρια και η επιστημονσύνη, κύριε Αποστόλου. Ναι, έτσι είναι. Έτσι όπως το λέτε. Να σας πω κάτι άλλο. Το έλεγε ο Ιταλός στοχαστής που πρόσφατα έφυγε σε μια μεγάλη ηλικία, σε 90 ετών, ο Τόνι Νέγκρι. Μας είχε πει ότι ζούμε στην αυτοκρατορία. Δεν υπάρχει πια πολιτική, υπάρχει διαχείριση. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Εγώ σας ευχαριστώ.